Γεια σας, είμαστε στη γειτονιά. Είμαι ο Γιάννης Ογιαννόπουλος, Ελίνα Μαξούρα, Life and Business Coach. Γεια σας. Ελίνα, δικτύωση, επαγγελματική δικτύωση. Αυτή είναι η αντίδραση που έχουν πολλοί, τρομαζούν. Μας τρομάζει αυτή. Πολλοί κόσμος τρομάζει με τη λέξη. Γιατί είναι υποχρεωμένο να βγει έξω, να κοινωνικοποιηθεί, να δραστηριοποιηθεί, να γνωριστεί με ανθρώπους, δικτύωση. Κάτι που το κάναμε από παιδιά για πλάκα. Βγαίναμε στη γειτονιά και τους ξέρω όλους. Αλλά μετά το ξεχνάμε. Ναι. Και μετά αρχίζουμε και. Δεν φοβόμαστε να πάνω κάνουμε. Και το μαθαίνουμε επιστημονικά για να το ξαναεφαρμόσουμε. Και το λέμε δικτύωση, επαγγελματική δικτύωση. Αυτό είναι ο όρος πραγματικά. Αυτό το έλα να παίξουμε, ας πούμε, έχει... Πώς απλά κάναμε παρέα παλιά, πόσο γνωρίζαμε. Πήγαιναν οι γονείς στην ταβέρνα, έβγαινες στο χαλί και εγώ όταν ήμουν μικρή, θυμάμαι τα καλοκαίρια που υπήρχε εκεί και γνώριζες σάμπαντες. Αυτό. Αυτό είναι το επαγγελματική δικτύωση. Ναι, κάτι λίγο, γεια σας, τελείωσε. Κάτι εγγραφή. Α, ναι, ναι, κάτι εγγραφή το μεταξύ, γιατί μπορεί να έχουμε και κάτι άλλο μετά. Έτσι. Λοιπόν, οκ. Πού χρειάζεται. Πόσο χρήσιμο είναι. Είναι εξαιρετικά χρήσιμο. Είναι ένα αξιόπιστο και γρήγορο εργαλείο που μπορεί να μας φέρει σε επαφή με επαγγελματική ευκαιρία, φήμη, γνωριμίες, πληροφορία. Δηλαδή, σκεφτείτε, πάνω από 50-60% των ανθρώπων βρίσκει δουλειά μέσω του κοινωνικού ή του επαγγελματικού του δικτύου. Λέει, ψάχνω δουλειά και γνωστός με γνωστό και στόμα με στόμα συστήνεται και εφόσον έχετε προστήτω, επιλέγεται. Οπότε, για να βρεις δουλειά, για να βρεις πελάτες, για να βρεις έναν ικανό και άξιο και αξιόπιστο προμηθευτή, συνεργασίες, μέσα από το κοινωνικό δίκτυο αυτά. Μπορείς να βρεις πολλές πληροφορίες, να μαθαίνεις γρήγορα τα νέα, να μπορείς να προσαρμόσεις και στη δουλειά σου, να είσαι ευέλικτος, να προχωράσει, να εμπνέεσαι και να λειτουργείς αντίστοιχα. Ναι, ακόμα και καινούργιες ιδέες μπορείς να πάρεις μέσα από την κοινωνική, την επαφή σου με τον κόσμο. Ακριβώς. Αν είσαι ανάμεσα σε καταξιωμένους εργάτες, να χτίσεις και στη φήμη σου στο συγκεκριμένο χώρο. Ανάπτυξη. Έχει αποδειχθεί ότι οι μικρές επιχειρήσεις που είναι δικτυωμένες πραγματικά καινοτομούν και προχωράνε πολύ πιο γρήγορα από τις μικρές επιχειρήσεις που προσπαθούν μόνες τους. Δηλαδή και στον επιχειρηματικό κόσμο. Οπότε έχεις πολλά πλεονεκτήματα το να έχεις κύκλους ανθρώπων που να γνωρίζεις. Έχει έναν τρόπο βέβαια που γίνεται. Για πες. Ποιος είναι ο τρόπος. Έχουμε την ψηφιακή δικτύωση και τη διαζώση δικτύωση. Σήμερα θα μιλήσουμε κυρίως για τη διαζώση δικτύωση. Η ψηφιακή δικτύωση είναι μέσα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το LinkedIn που είναι για επαγγελματικό κυρίως λόγο, το Facebook, το Instagram, το Twitter. Instagram και τα λοιπά. Και κάθε επιχείρηση μπορεί να επιλέγει το μέσο κοινωνικής δικτύωσης που αφορά το χώρο της, όπως έχουν οι web designers, οι φωτογράφοι, οι γιατροί, έχουν τα δικά τους, οπότε μια επιχείρηση μπορεί να επιλέξει την παρουσία της στα βασικά, αλλά και εξειδικευμένα σε αυτά που είναι στο αντικείμενό της ή εκεί που είναι οι πελάτες της κλπ. Και έχει και αυτό το πώς τι είναι. Τώρα θα μιλήσουμε για την πρόσωπο. Ναι. Πού μπορείς να τους γνωρίσεις, πώς μπορείς να γνωρίσεις ανθρώπους. Ρωτάνε πολύ και πώς θα γνωρίσουμε ανθρώπους. Μπορούμε να γνωρίσουμε ανθρώπους. Γιατί δεν μιλάμε μόνο για τους ήδη ανθρώπους που γνωρίζουμε, να κοινωνικοποιηθούμε με αυτούς, να δραστηριοποιηθούμε με αυτούς. Μιλάμε να γνωρίσουμε καινούριους ανθρώπους. Μιλάμε να γνωρίσουμε καινούριους ανθρώπους και η δικτύωση έχει να κάνει με το στόχο να χτίσουμε σχέσεις μακροπρόθεσμες που θα είναι και ενδιαφέρουσες και για τις δύο πλευρές. Αυτός είναι ο στόχος της δικτύωσης. Οπότε, πού μπορούμε να γνωρίσουμε. Μπορούμε να γνωρίσουμε στον εθελοντισμό. Το λέω γιατί είναι μεγάλη μου αγάπη. Έχεις money κοινό τον εθελοντισμό και κοινό το. Εκεί που είσαι, στο χώρο που είσαι. Τον τρόπο σκέψης και ναι, αλλά και το συγκεκριμένο αντικείμενο. Δηλαδή, αν φροντίζουμε τη φύση και είμαστε σε κάτι εθελοντικό σε σχέση με τη φύση, ήδη έχουμε και ένα δεύτερο κοινό. Οπότε μπορούμε να γνωρίσουμε ανθρώπους από εκεί που money έχουμε κάποια κοινά. Από διάφορα events που συμμετέχουμε, δωρεές, δράσεις που γίνονται και μετέχουμε εκεί. Από σεμινάρια, ειδικά που είναι στο αντικείμενό μας, στο χώρο μας, εξειδικευμένα. Από φορείς. Από ομάδες που έχουν ένα κοινό σκοπό. Είτε είναι πολιτιστικός σύλλογος, είτε είναι σκακιστικός σύλλογος Κορυδαλλού, είτε είναι. Το τονίζω γιατί από εκεί έχει προκύψει η γνωριμία μας, έτσι. Ακριβώς. Πώς γίνεται ο ένας με τον άλλον, φέρνει την γνωριμία. Έτσι γνώρισε η γνώριμη. Πώς. Επίσης εμπορικοί σύλλογοι, επαγγελματικοί σύλλογοι, που είναι αυτοί ακόμα μας βοηθούν ακόμα περισσότερο, γιατί έχουν και άλλοι άνθρωποι παρόμοια προβλήματα ή σκέψεις ή προβληματισμούς με εμάς και εκεί μπορούμε να βρούμε και λύσεις. Ο Δήμος. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να βρίσκουμε
που μπορούν να προβληθούμε δωρεάν την επιχείρησή μας. Δηλαδή, αν έχουμε κάποια μέσα, έντυπα, διαδικτυακά, συναντήσεις, διαζώσεις που μπορούν να προβάλλουν την επιχείρησή μας, είναι καλό να είμαστε ανοιχτοί σε αυτές τις ευκαιρίες. Και βέβαια, ακόμα και εργαζόμενοι σε μια μεγάλη εταιρεία να είμαστε, αν κάνει η εταιρεία το event, ένα event, είναι καλό να πάω εκεί, να γνωρίσω ανθρώπους από όλα τμήματα, και ακόμα και εσωτερική μετακίνηση θέλω να κάνω, και αυτό βοηθάει. Οπότε έχουμε τρόπους να γνωρίσουμε ανθρώπους. Υπάρχει μια, την έχω ακούσει αυτή τη θεωρία, ότι λέει η μεγαλύτερη ευκαιρία που θα σου έρθει στη ζωή προέρχεται από ανθρώπους, συνήθως προέρχεται από άτομα τα οποία δεν τα γνώριζες, δεν ήτανε στον κύκλο γνωριμιών σου, τον μέχρι τώρα κύκλο γνωριμιών σου. Εσύ είσαι ένα αντικείμενο. Όλη στην οικογένειά σου και οι φίλοι σου ασχολούνται με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Πώς να βρεις εκεί τον άνθρωπο ή τον συνεργάτη, τον πελάτη, το. Γι' αυτό διευρύνουμε τους κύκλους. Γι' αυτό έχουμε και πολύ καλή ενική συνεργάτες και η εκκλησία και η πολιτιστική σύλλογη, αθλητική. Όλοι μπορεί να είναι έτσι, αλλά. Ακριβώς, γι' αυτό και ανοίγουμε τους κύκλους. Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη τεχνική που χρησιμοποιούμε. Okay, σε συνάντησα, δεν σε γνωρίζω, είμαστε σε μια συναισθίαση, σε ένα σύλλογο τέλος πάντων. Σε προσεγγίζω. Ναι, βέβαια. Καλά. Αυθόρμητα βέβαια, για να μην καλουπώσουμε κάποια πράγματα και πάμε, ας πούμε, συντονισμένοι ντε και καλά να σε γνωρίσω για να σε εκμεταλλευτώ ή να κάνω δουλειά. Έτσι. Αλλά σίγουρα το να δικτυωθείς υπάρχει μια τεχνική και μέσα σε αυτή την τεχνική είναι και ο τρόπος που προσεγγίζεις και τι λες. Ακριβώς. Σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν πάμε να εκμεταλλευτούμε κανέναν, το να γνωρίσουμε κανέναν. Δεν σημαίνει ότι αύριο κάτι θα γίνει. Έτσι. Θέλει χρόνο αυτό το πράγμα. Τώρα εδώ θα μιλήσουμε γιατί είναι τα πρώτα βήματα. Ακριβώς. Και το τονίζω αυτό. Χρόνο. Συγγνώμη, σε διακόπτω και το τονίζω αυτό, γιατί μην πάει το μυαλό κανενός ότι πάμε ντε και καλά να δικτυωθούμε για να αποκομίσουμε κάποιο όφελος οπωσδήποτε από τη γνωριμία μας ή να εκμεταλλευτούμε μια γνωριμία μας. Να την εκμεταλλευτούμε με ωραίο τρόπο. Να είναι δημιουργική για όλους. Να έχουν και οι δύο πλευρές ωφέλη. Αυτό, και αυτό να σημαίνει. Και οι δύο. Αυτό σημαίνει η δικτύωση. Καταλαβαίνω ότι τρομάζει και η λέξη μόνο πολλούς ανθρώπους. Και για την έκθεση, το πώς θα παρουσιαστώ και για το ότι δεν ξέρω για ποιο λόγο έχει ένα περίεργο ήχος. Όμως στην πραγματικότητα είναι σχέσεις, ξαναλέω όπως όταν κάναμε παιδιά, χωρίς δεύτερη σκέψη. Τον γνώριζα. Άμα θα γίνουμε πολύ φίλοι. Άμα θα παίξουμε και το άλλο καλοκαίρι που θα πάμε διακοπές, δεν το ξέρεις εκείνη την ώρα. Πας με την καρδιά σου και τον γνωρίζεις. Αλλά πραγματικά έχεις τη διάθεση να τον γνωρίσεις. Οπότε ναι, έχει μια μεθοδολογία. Αρχικά δεν παίρνω με τη σειρά όλα τα συνέδρια και πάω. Πάω σε αυτά που με ενδιαφέρουν. Δεν πάω για να πάω. Πάω αλήθεια εκεί που με ενδιαφέρει. Δεν πάω σε όλους τους αθλητικούς συλλόγους. Πάω εκεί που με αντιπροσωπεύει, που παίζω. Οπότε. Έχω διαλέξει πού θα πάω. Επίσης, αν πάω σε ένα συνέδριο π.χ. για να ακούσω έναν καθηγητή, έναν εισηγητή, καλό είναι να πάω όντως προετοιμασμένος. Μην τον δω τον άνθρωπο για τρία λεπτά που θα μου διαθέσει και δεν ξέρω τι να το λέω. Να έχω στο μυαλό μου τι θα το ρωτήσω. Επίσης, πρέπει να πηγαίνω με χαρά. Για σκεφτείτε να περιμένεις αυτό το event, ας πούμε, και να είσαι κουρασμένος και να βαριέσαι και να κάθεσαι καμιά γωνία έτσι. Δεν θα γίνει δικτύωση. Πρέπει να πηγαίνω με χαρά και με στόχο με αυτή την έννοια. Ότι ο στόχος μου εκεί είναι να πάω να γνωρίσω ανθρώπους. Πήγαινε με ένα φίλο, δεν ξέρεις κανέναν. Πάρε και ένα φίλο μαζί για να μην αισθάνεσαι έτσι. Ένα συνδετικό κρίκο. Ναι, να έχεις και ένα μαζί σου. Mm-hmm. Πάμε, γνωριζόμαστε. Χαιρετάμε με χειραψία τους ανθρώπους που γνωρίζουμε. Δεν καθόμαστε με το φίλο στην άκρη μόνοι μας και τα λέμε. Μετέχουμε σε συζητήσεις. Τώρα, και αυτό θέλει τον τρόπο του. Δηλαδή, αν είναι δύο άνθρωποι αντίκριστα και μιλάνε σε ένα κλειστό επίπεδο, δεν πάω να τους διακόψω με αγένεια. Αν είναι έτσι πιο ανοιχτός ο κύκλος και αισθανόμαστε ότι υπάρχει ένα άνοιγμα, μπορούμε και εμείς να πάμε να μετέχουμε σε αυτή τη συζήτηση. Και εκεί αρχίζει το κομμάτι της επικοινωνίας. Γιατί στην πραγματικότητα τους έχουμε μιλήσει πριν τους μιλήσουμε. Πώς μπήκαμε, πώς περπατήσαμε, με τι αέρα, τι φοράμε. 12, 12, 12. Πώς φαινόμαστε από τα 12 μέτρα, πώς φαινόμαστε στα 12 βήματα και ποιες είναι οι 12 λέξεις που θα πούμε πρώτες. Ο κανόνας 12, 12, 12. Κανόνας. Okay. Πώς φαίνομαι από τα 12 μέτρα, να έχω μια ωραία κορμοστασιά, να φαίνεται η αυτοεκτίμησή μας, η αυτοπεποίθησή μας, η παρουσίασή μας, η πρώτη εντύπωση. Όταν φτάσω στα 12 μέτρα, μην μυρίζω κάτι τίποτα. Αν και τα τζατζί και τα αγαπάω, αλλά εντάξει. Και όταν ρίξω και το στόμα μου, και τι θα πω. Εδώ λοιπόν. Τι 12 πρώτες λέξεις. 12 πρώτες λέξεις. Πώς θα κερδίσει το ενδιαφέρον. Εδώ θέλει πολύ δουλειά. Εδώ θέλει η δικτύωση προϋποθέτει αυτογνωσία. Πρέπει να ξέρω ποιος είμαι, ποια είναι τα δυνατά μου στοιχεία, ποια είναι οι αδυναμίες μου, ποιες είναι οι αξίες μου, τι πρεσβεύω, τι θέλω οι άλλοι να ξέρουν για μένα. Αυτά πρέπει να τα έχουμε λυμένα και να έχουμε έτοιμο ένα elevator pitch. Πώς το πες? Elevator pitch. Δεν το λέμε στο ASSER, το λέμε. Έχει προέρθει όμως ακριβώς από αυτό. Πες ότι έναν άνθρωπο που θέλεις πάρα πολύ να το συναντήσεις, βρίσκεσαι σε ένα ASSER μαζί του. Σε αυτά τα 30 δευτερόλεπτα που έχεις, τι θα του πεις να το κεντρήσεις το ενδιαφέρον, να σε θυμάται,
να ανταλλάξετε μια κάρτα για να μπορείς να έχεις μετά μια ευκαιρία. Γεια σου, είμαι ο Γιάννης. Και τι κάνω. Ποιος είμαι, τι κάνω, ναι, τι θέλω. Ναι. Είμαι ο Γιάννης και... Ναι, η δραστηριότητά μου είναι αυτή, πάρε μια κάρτα μου. Και τι θέλω. Καλά, το πλησιάζω. Επειδή έχει ολόκληρη τεχνική, γράψτε μας τα σχόλια αν θέλετε να κάνουμε μια εκπομπή αναλυτικά για το πώς κάνουμε ένα elevator pitch, γιατί ακόμα και οι λέξεις που θα χρησιμοποιήσουμε παίζουν ρόλο. Οπότε, αφού πάμε εκεί και γνωριστούμε και μπούμε σε εκείνο τον κύκλο, να παρουσιαστούμε. Ποιος είμαι, τι κάνω, τι θέλω. Σωστά. Να έχουμε τις κάρτες μαζί που είπες για να τις ανταλλάξουμε. Να θυμόμαστε τα όνοματά τους. Και αυτό πολύ σημαντικό, να θυμόμαστε τα όνοματά τους των συνομιλητών. Η κάρτα να έχει πάνω το τηλέφωνο, το email. Το όνομα, την ειδικότητα, την εξειδίκευση. Τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας. Ναι, γιατί έχουμε δει. Αλλά αυτά πρέπει να υπάρχουν, γιατί έχουμε δει κι άλλα. Ή το site μας αν έχουμε, έτσι. Και παίρνουμε και την κάρτα του συνομιλητή. Αυτά είναι πολύ ωραία. Επίσης, εάν τώρα είναι μόνο αυτό, είναι πολύ καλό, έστω και αυτό να έχει γίνει. Εάν έχουμε χρόνο και είναι κάτι πιο χαλαρή, μια εκδήλωση, μια δεξίωση, κάτι, και έχουμε χρόνο να συζητήσουμε, καλό είναι να έχουμε και τι θα πούμε για μας. Που είμαστε πολύ καλοί. Όχι να απενευτούμε, αλλά να πούμε με αληθινό παράδειγμα. Τα θετικά μας στοιχεία, τέλος πάντων. Ναι, παράδειγμα. Στη δουλειά μου με αυτό, με την ομάδα μου, καταφέραμε αυτό. Ή έγινε εκείνο συγκεκριμένο πράγμα, να καταλάβει ο άλλος. Όχι, είμαι έξυπνος, είμαι εργατικός. Όχι. Τι, ποιος το λέει. Ένα απτό παράδειγμα. Είναι κάτι που έχεις καταφέρει, ναι. Αληθινό. Ή να πεις σε ποιο project δουλεύεις τώρα. Τώρα δουλεύω πάνω σε αυτό. Κάτι. Ναι. Και επίσης πρέπει να έχουμε αληθινή διάθεση να γνωρίσουμε τους άλλους. Είπαμε να πούμε για τον εαυτό μας, αλλά να ακούσουμε και τους άλλους. Δεν μονοπολούμε τη συζήτηση. Ασκούμε ενεργητική ακρόαση, προσέχουμε δηλαδή και φροντίσουμε να έχει το χώρο και ο συνομιλητής να παρουσιαστεί. Αυτό είναι μια αρχή. Πολύ σημαντικό να μάθουμε να ακούμε, να ξέρουμε να ακούμε. Αυτό είναι μια αρχή λοιπόν στην επικοινωνία. Okay. Και δεν τελειώνει εκεί, γιατί για σκέψου να τα κάναμε όλα αυτά, να πήγαμε να το γνωρίσαμε, να αλλάξαμε τις κάρτες και να το ξαναπάρουμε σε τρία χρόνια και πούμε: έχω μια πολύ ωραία προσφορά μόνο για σένα. Δεν γίνεται. Okay. Μετά έχουμε έναν άλλο κανόνα. Ένα-ένα-ένα. Σε μία μέρα ναι. Επικοινωνούμε στο email που μας έχει δώσει την κάρτα. Χάρηκα που σε γνώρισα. Ελπίζω να συνεργαστούμε ή να ξανασυναντηθούμε εκεί, αν κάτι άλλο υπάρχει μπροστά. Κάτι που να δείξουμε το αληθινό μας ενδιαφέρον, αν όντως έχουμε ενδιαφέρον για αυτόν τον άνθρωπο, έτσι. Και να είναι και αληθινό, όπως είπες. Αληθινό, ναι, ναι. Από εκεί ξεκινάμε την αυθεντικότητα. Σε μία εβδομάδα τον βρίσκουμε στα social media, όχι την άλλη μέρα κατά και έτσι, μέσα σε μία εβδομάδα ή σε μία εβδομάδα, τον βρίσκουμε στα social media, του κάνουμε ένα like, ένα σχόλιο, αν κάτι μας ενδιαφέρει ή μας αρέσει από αυτά που ποστάρει, έτσι ώστε να έχουμε και από εκεί μία άλλη επίθεση. Είναι και σημαντικό σε ένα μήνα μέσα να έχουμε βρει έναν τρόπο να το συναντήσουμε από κοντά. Μα θα είναι κάποια εκδήλωση που θα βρεθούμε. Μα θα είναι κάποιο που θέλουμε να παρουσιάσουμε. Όχι να του πουλήσουμε, να του πούμε προτείνουμε συνεργασία, τίποτα. Απλά κάπου να συναντηθούμε και να αρχίσουμε. Από εκεί θα αρχίσει η γνωριμία μας. Η γνωριμία. Όπως όλες οι γνωριμίες. Μια φιλία δεν ξεκινάει και γίνεται από την πρώτη μέρα πάντα. Χτίζεται. Περνάει βήματα. Αυτό είναι τα πρώτα βήματα για να μπορώ να γνωρίσω έναν άνθρωπο, να δείξω και ποιος είμαι, να ακούσω και ποιος είναι και εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον να συνεχίσω να επιδιώξω, να δημιουργήσω τη συνθήκη να τον ξανασυναντήσω. Και αργότερα θα φτάσει κάποια στιγμή και η συνεργασία. Ακριβώς μια συνεργασία με κοινό όφελος και για τους δύο. Εννοείται, αυτό σημαίνει και συνεργασία. Okay. Αυτά τα απλά πράγματα θα πω για αρχή. Πράγματα. Ναι, ναι. Και όποιος όποια θέλει περισσότερες πληροφορίες στα στοιχεία επικοινωνίας της Ελλήνας κάτω από το βίντεο. Ναι, ή θα μας γράψει το ερώτημα και εμείς θα κάνουμε μια άλλη εκπομπή. Α, ναι, 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 βέβαια, διαδραστικό. Γράψτε μας ερωτήματα και θα απαντήσουμε με την εκπομπή. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή, like και να μοιραστείτε το βίντεο αν σας άρεσε. Θα λέμε την επόμενη. Γεια σας.